Δημήτρη, εσύ τι λες? Η αλήθεια είναι πως την Παρασκευή είχαμε μια εντελώς άλλη εικόνα και αν εξαιρέσεις το Σάββατο, που η αλήθεια είναι ότι δεν είδαμε πολλοί στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το πανηγυράκι στην Ικαρία όπως αυτό εξελίχθηκε, θεωρούσαμε πως με το εξάωρο του περιορισμού από τις 9 δηλαδή στις 6 ότι είναι εντάξει. Δεν είχαμε και μεγάλη διαφορά στους διασωληνωμένους. Την Παρασκευή είχαμε 246 διασωληνωμένους και την Δευτέρα, βάσει της οποίας συγγήθηκε ο Υπουργός Υγείας, είχαμε 277. Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι το μόνο παράλογο το οποίο έχουμε δει αυτή την περίοδο από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Νομίζω ότι ζούμε μαγικές στιγμές. Πραγματικά μαγικές στιγμές. Έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος αποφασίζει σήμερα να μιλήσει στον ελληνικό λαό, να πανηγυρίσει για το τι έχει σχέδιο, να δώσει ένα τόνο αισιοδοξίας για τον ήλιο των εμβολίων και διάφορα άλλα τέτοια ποιητικά. Και το μίλι. Και το μίλι το τελευταίο που μένει. Ενώ στην πραγματικότητα ανακοίνωνε την αποτυχία του, την αποτυχία των μέτρων του. Γιατί είμαστε σε μέτρα περιορισμού εδώ και 95 ημέρες η Αττική και 102 ημέρες η Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα αυτά λοιπόν έχουν αποτύχει παταγωδώς. Δεν έχουμε βγει από το δεύτερο lockdown ακόμα. Ήρθε το τρίτο lockdown ως συνέχεια του δευτέρου. Lockdown στο lockdown έχουμε. Απλά αυτό θα είναι αυστηρότερο από το προηγούμενο. Όταν λοιπόν για 3 μήνες έχεις κλείσει βασικούς κλάδους της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και τώρα έρχεσαι να κλείσεις ακόμα περισσότερους γιατί δεν κατάφερες παρά αυτούς τους περιορισμούς να περιορίσεις την πανδημία και την εξάπλωσή της, έχεις αποτύχει παταγωδώς και σήμερα θα έπρεπε να βγεις να πεις συγγνώμη. Ακόμα και οι σκληρότεροι, οι πιο αδίστακτοι αν θέλετε, οι ηγέτες της Ευρώπης, όπως είναι η κυρία Μέρκελ που φημίζεται για τον κινησμό και τη σκληρότητά της. Σε ένα διάγγελμά της. Μια χαρά φέρεται η κυρία Μέρκελ, να με συγχωρείς. Πώς? Στους Γερμανούς πολίτες, μια χαρά φέρεται η κυρία Μέρκελ. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Βγήκε σε διάγγελμα την προηγούμενη εβδομάδα και είπε: ζητώ συγγνώμη που απέτυχα και συνεχίζεται η πανδημία και δεν μπορώ να σταματήσω τα lockdown, δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Και παραδέχτηκε ότι κάτι κάνει λάθος. Εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός δεν κάνουν τίποτα λάθος. Όλα Δημήτρη, τα κάνουν σωστά, αλλά εκ των πραγμάτων ανακοινώνουν την αποτυχία τους. Ο πρωθυπουργός δεν ζήτησε συγγνώμη ούτε για το τσιμπούσι του κυρίου Στεφανάδη στην Ικαρία. Αντιθέτως, από το πρωί έχουμε μία επιχείρηση να δείξουμε ότι αντίστοιχο είχε κάνει πριν λίγο καιρό ο Τσίπρας στην Πάτρα, όπου συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς σε ανοιχτό χώρο, με φοβερές αποστάσεις και χωρίς φαγητό. Κοιτάξτε, δεν αξίζει να την κάνουμε καν αυτή τη συζήτηση. Έφταιγε ο κύριος Στεφανάδης, έφταιγαν οι γύρω του που δεν τον προστάτευσαν. Όχι, αυτή την αντιδιαστολή με τη συνάντηση του κύριου Τσίπρα στην Πάτρα δεν αξίζει να την κάνουμε καν, γιατί ξεκίνησε από ένα παρατράγουδο και περί παρατράγουδου πρόκειται και συνολικά. Δηλαδή, δεν μπαίνουν σε σύγκρουση αυτά τα δύο πράγματα. Είναι κωμικό και να τα επικαλείται κανείς. Ότι θαύτηκε από πολλά φιλικά μέσα την πλειοψηφία των φιλικών μέσων των κυβερνητικών, το 80% θα έλεγα έχει τουλάχιστον. Έχει μια ωραία καταγραφή ο Πουλακίδας ο Κώστας. Στην Αυγή, ναι. Ναι, το τι, από ποιος έχει περιγράψει τι ακριβώς πριν, μετά. Και πόσα όλα δευτερόλεπτα κράτησε η κάθε αναφορά. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία, αλλά ξέρετε πλέον στην εποχή μας, επειδή είναι δύσκολο να κρυφτούν οι ειδήσεις και μέσω του διαδικτύου, αυτό έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο κόσμος είναι ακόμα πιο υποψιασμένος και στο τέλος κανένας δεν θα πιστεύει την κυβέρνηση ακόμα και όταν θα λέει αλήθεια. Όχι όταν θα παραποιεί την πραγματικότητα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός πάντως σήμερα είπε και πάρα πολλές ανακρίβειες, στις οποίες νομίζω στη συζήτηση στη συνέχεια πρέπει να σταθούμε. Για παράδειγμα, είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από την πανδημία. Αυτό είναι τεράστιο ψέμα. Μήνες τώρα βρίσκεται πίσω από την πανδημία και την ακολουθεί. Το τρέχει έχει πει πίσω από την πανδημία. Επίσης, ο ήλιος των εμβολίων δεν θα λάμψει και δεν θα μας ζεστάνει τόσο γρήγορα, διότι έχει αποτύχει το σχέδιο πανευρωπαϊκά των εμβολίων και τελευταία ο κύριος Μητσοτάκης είχε ποντάρει στην Johnson & Johnson, που μαθαίνουμε σήμερα ότι τα εμβόλια της πιθανόν να αργήσουν πάρα πολλούς μήνες να έρθουν στην Ευρώπη, γιατί τα μπλοκάρουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή, θέλω να πω, από πουθενά δεν αντλεί κανείς αισιοδοξία ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης έχουν ένα σχέδιο και θα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Μάλλον είμαστε, στο βλέποντας και κάνοντας, σε μια κατάσταση απελπισίας, ειδικά οι άνθρωποι που δεν δουλεύουν εδώ και πάρα πολλούς μήνες και αυτοί που είναι φοβισμένοι, οι ευπαθείς ομάδες κυρίως, που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους πάρα πολλούς μήνες,
Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μάλλον ανησύχησαν από τον κύριο Μητσοτάκη παρά είδαν κάποια προοπτική αισιοδοξία. Δημήτρη, είπες προηγουμένως, αναφέρθηκες και στον κύριο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, και μου θύμισες και την αναφορά του, την επισήμανσή του ότι πρέπει να αντέξει και πάλι το σύστημα υγείας. Σωστά. Και τώρα λέμε ξανά το ερώτημα. Μετά από 11 μήνες, τι έχεις κάνει για να αντέξει το σύστημα υγείας? Έχεις δίκιο, Σπύρο. Για να αντέξει ένα μήνα παραπάνω. Δεν λέω να γίνουν θαύματα. Το λέμε συνεχώς. Δεν θέλουμε να γίνουμε Κίνα. Δεν μπορούμε να γίνουμε. Δεν θέλουμε κανένα θαύμα. Δεν θέλουμε καινούργια νοσοκομεία. Αλλά αυτά τα πρακτικά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Το να ξεχωρίσουν κάποιοι χώροι και να είναι μόνο για COVID. Απλά COVID κρεβάτια. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν έχουν γίνει εδώ? Σύμφωνα με την ΟΕΝΚΕ. Γιατί δεν αυξήθηκαν, συγγνώμη, τα τεστ? Παρακαλώ, Σπύρο και Δημήτρη, στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία, διαβάζω την ανακοίνωση της ΟΕΝΚΕ, στα περισσότερα μεγάλα νοσοκομεία είναι πρακτικά αδύνατο να γίνεται διαχωρισμός χωροταξικός και φυσικός των κρουσμάτων της επιδημίας από τα περιστατικά της λοιπής νοσηρότητας. Με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος της ενδονοσοκομιακής διασποράς. Πλούσιες και μεγάλες χώρες φρόντισαν να πάνε σε εκθεσιακούς χώρους, αθλητικούς χώρους και να απομονώσουν απλά κρεβάτια COVID και να μην τους πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Έτσι. Και εδώ πέρα τι απλό έγινε? Ενώ μιλάμε ότι είμαστε σε πολεμική κατάσταση κτλ. Και τι μεγάλο... απλό και φτηνό έγινε? Και αυτό το μεγάλο να ψέμα, και το μεγάλο ψέμα, ίσως το μεγαλύτερο όλων, που αποδεικνύεται τώρα στην πράξη, είναι πόσες μεθ έχουμε. Γιατί όταν έχουμε 270 ή 300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, που πρέπει να μπουν στη ΣΜΕΘ και μας λένε ότι αρχίζει πλέον το σύστημα να φρακάρει. Έχει καλυφθεί περίπου το 70 με 80% του συστήματος. Σημαίνει ότι ήταν παραμύθια οι 1.200-1.100 μέθ. Στο σημείο αυτό έχει σημασία να υποδεχθούμε τον κύριο Ηλία Σιώρα.